για συμβολικούς λόγους σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα και συγκεκριμένα 18 Απριλίου 2022, πρώτη ζωντανή σύνδεση με το νησί της Αποκάλυψης και με μία μυστηριακή άβρα και με μία ατμόσφαιρα κατάνοιξης που αλλού στην Πάτμο. Ξεκινάμε λοιπόν με ζωντανή σύνδεση εδώ στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα, με την Πάτμο, εκεί όπου θα συναντήσουμε βέβαια τον γνωστό σε εμάς στην ομάδα της εκπομπής, βέβαια, τον Δήμαρχο, τον κύριο Λευτέρη Πέντε. Τα είχαμε ξαναπεί, Δήμαρχοι, τα ξαναλέμε και φέτος. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα σας, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Καλή ανάσταση να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο, κυρίως εκεί στην Κρήτη, τους συμπατριώτες μας, τους κριτικούς. Και να πούμε ότι η Πάτμος είναι ένας ιερός τόπος που ταυτοχρόνως είναι και ένας κοσμοπολίτικος προορισμός. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το σταθμό σας που μας επικοινωνείτε συνεχώς με κάθε ευκαιρία. Υποχρέωσή μας, Δήμαρχε, έχουμε δημιουργήσει μια όμορφη σχέση επαφής και εμπιστοσύνης βέβαια με το νησί σας. Στα μετέωρα βρέχει αυτή τη στιγμή, ωστόσο βλέπω λιακάδα στην Πάτμο σήμερα. Λιακάδα στην Πάτμο. Πάτμος έχει φορέσει τα γιορτινά της. Τα αρώματα της άνοιξης ξεχυλίζουν και ταυτόχρονα αυτός ο μυστικισμός και η κατανοητική αυτή ατμόσφαιρα εξακολουθεί να υπάρχει και θα υπάρχει για πάντα στο νησί της Αποκάλυψης. Σε ένα νησί που αποκαλύπτεται συνεχώς και μέσα από πέρα από το σπήλαιο της, το ιερό σπήλαιο της Αποκάλυψης, από την Ιερά Μονή του Ιωάννη του Θεολόγου, αλλά και όλες τις ενορίες μας που κοσμούν το νησί μας, και τέτοιες ημέρες είναι ένας ιδανικός τόπος για να μπορέσει να γαληνεύσει η ψυχή του καθενός. Και ακόμα καλύτερα για τους επισκέπτες μας που επιλέγουν το νησί μας για να περάσουν αυτές τις άγιες μέρες. Εκεί θέλω να εστιάσουμε, Δήμαρχε. Από τη μία σας συναισθήματα τα οποία νιώθει κάποιος, ο οποίος θα βρεθεί έστω και για πρώτη φορά στο νησί της Αποκάλυψης ημέρες Μεγάλης Εβδομάδας και στα βιώματα που κατ' επέκταση προκύπτουν. Τι ξεχωριστό βιώνει λοιπόν ένας επισκέπτης αυτές τις μέρες? Ξεκινάμε από σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα. Πέρα από τις δικές μας μαρτυρίες, οι μαρτυρίες των επισκεπτών συνεχώς είναι όλο και περισσότερες από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Ανάσταση, αλλά και την επόμενη εβδομάδα, τη Λαμπρή Εβδομάδα, βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μείγμα συναισθημάτων. Εκπέμπει αυτό το νησί μια υπέροχη άβρα. Και όχι μόνο τις ημέρες του Πάσχα, αλλά και όλο τον υπόλοιπο χρόνο και τη θερινή περίοδο. Αλλά η πιο ιδιαίτερη στιγμή είναι αυτή της Μεγάλης Εβδομάδας που πραγματικά βιώνει ο καθένας αυτή την κατάνοιξη μέσα στην ψυχή του και φρένει και το μυαλό και την ψυχή. Μάλιστα. Υπάρχει ίσως κάποιο έτσι πασχαλινό έθιμο ιδιαίτερο στην Πάτμο που γίνεται κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες? Στη Μεγάλη Πέμπτη γίνεται η τέλεση του Ιερού Νηπτήρα, στο οποίο ουσιαστικά είναι η αναπαράσταση του μυστικού δείπνου και σαφώς η περιφορά του επιταφείου την Μεγάλη Παρασκευή, που βγαίνουν οι νοικοκυρές, ρένουν τους επιταφείους και τον κόσμο που περνάει από τα σπίτια τους, που είναι κάτι το μοναδικό μαζί με την όμορφη ατμόσφαιρα που υπάρχει στο νησί. Σε σχέση με τους επισκέπτες, αναφορικά με τους επισκέπτες που θα βρεθούν και έχουν προχωρήσει σε κράτηση αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, συγκριτικά με πέρυσι ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος? Κοιτάξτε, επικαιροποιώντας τα στοιχεία που είχαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη και έχουν αυξηθεί ήδη οι κρατήσεις. Και βλέπουμε ότι για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αν πάρουμε ως δείγμα, που έχουν ανοίξει για το Πάσχα, γιατί δεν έχουν ανοίξει όλες οι επιχειρήσεις, υπάρχει σχεδόν 100% πληρότητα αυτή τη στιγμή. Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε αισιόδοξοι και σίγουρα είναι καλύτερα από την περσινή περίοδο. 100% πληρότητα και με φόντο το καλοκαίρι βέβαια, που οι Ιωνοί Δήμαρχοι είναι ήδη θετικοί για το πώς θα εξελιχθεί η τουριστική περίοδος. Άσχετα από τις αλλεπάλληλες κρίσεις που βιώνουμε τα τελευταία 2 χρόνια, βλέπουμε ότι το νησί μας στον τομέα του τουρισμού έχει μια ανωδική πορεία και γενικότερα μέσα από την επικοινωνία που επιχειρούμε ως Δημοτική Αρχή και με ένα στρατηγικό σχεδιασμό πάνω στο κομμάτι της τουριστικής μας ανάπτυξης, βλέπουμε να υπάρχει μια ανωδική πορεία στην επισκεψιμότητα και από την άποψη της κουραζιέρας, γιατί είμαστε και ένας προορισμός κουραζιέρας. Ήδη τα πρώτα κουραζιερόπλια έχουν προσεγγίσει το νησί μας. Αυτό βοηθάει και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου για την Πάτμο. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο, στον δρόμο της ανάπτυξης για το κομμάτι του τουρισμού.
Το μήνυμα της Πάτμου και του Δημάρχου εδώ στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδος ποιο είναι, απευθυνόμενο στους κριτικούς? Ευχόμαστε το αναστάσιμο φως να φέρει υγεία πάνω απ' όλα, ευημερία και ειρήνη πλέον. Καταλήγουμε να ευχόμαστε τα πιο σημαντικά, τα οποία τα είχαμε αφήσει λίγο το προηγούμενο διάστημα και τα αυτονόητα τα επικαλούμαστε τώρα. Εύχομαι υγεία, ειρήνη και ευημερία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή Ανάσταση, Δήμαρχε. Επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,